Αηλίε μας και βάε μας. Ο προπαπούς πήρε στην αγκαλιά του τη μία αδελφή του και στην πλάτη την άλλη και έφτασε στο λιμάνι της Τραπεζούντας. Πριν την καταστροφή έχουν σκοτώσει τη μάνα του και τον πατέρα του μπροστά στα μάτια του και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Η Βαρβάρα την έβαλε στο πλοίο και ετοιμαζόταν να βάλει την αγάπη και ακούει ένα μπαμ από πίσω. Ρίξανε με το όπλο, άφησε το κοριτσάκι τα χέρια της. Έφυγε για τα βουνά, με φύλλα των δέντρων της σκέπασε την αγάπη και έμεινε στα βουνά για μερικούς μήνες. Κλείσανε τα στενά, δεν μπορούσε να έρθει στην Ελλάδα. Η μία αδελφή του έμεινε εδώ. Όταν γύρισε και ήρθε στην Ελλάδα, για 6 μέρες δεν πρόλαβε την αδελφή του εν ζωή. Στο Πόντο οι δικοί μας ζούσανε καλά, γιατί είχαν 1.400 σχολεία, 1.380 εκκλησίες. Όπου και να πει ο Ελληνισμός, τα ήθη και έθιμα τους ακολουθούσανε και τα κουβαλούσανε μαζί τους. Ούτε τη θρησκεία αλλάξανε, ούτε τα ήθη, ούτε έθιμα, ούτε τη γλώσσα.